Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γουρτή, είναι μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλισης των Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Κύριε Γουρτή, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Για να δούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Θα δούμε για το μετρό και τον παλιό ηλεκτρικό που έχει ενσωματωθεί. Έτσι, ναι. Είναι τώρα μια εταιρεία, λέγεται ΣΤΑΣΥ. Ναι. Ωραία, στη ΣΤΑΣΥ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν στο μετρό, πού εστιάζονται. Και εσείς βέβαια έχετε ένα θέμα με τους εργαζόμενους. Ναι. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες, γιατί έχουμε και τους τραυματίες, οι οποίοι κάποιοι είναι και σοβαρά. Από ένα θα μπορούσαμε να το πούμε πλέον, όσο το εξετάζουμε, προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Λοιπόν, αλλά να μπούμε στο θέμα μας των προβλημάτων. Αν θέλαμε να κάνουμε μία ιεράρχηση αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι το πρώτο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη προσωπικού. Αυτό σημαίνει πολλές χιλιάδες ώρες υπεροριών για όλες τις ειδικότητες. Εγώ είμαι οδηγός σειρμών 20 χρόνια, αλλά μιλάμε, υπάρχουν σταθμάρχες, υπάρχουν ρυθμιστές κυκλοφορίας, υπάρχει εργατοτεχνικό προσωπικό. Κοίταξε, στο σύνολο θα σας πω, γιατί περίπου, ναι, γύρω στα 850 άτομα, αλλά επίκυνται αποχωρήσεις από τον οργανισμό και συνταξιοδοτήσεις. Και προσέξτε τώρα, εδώ μιλάμε για κάποιες ειδικότητες που δεν μπορείς να έρθεις αύριο το πρωί. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας οδηγός λεωφορείου. Έχει το δίπλωμά του, τέταρτης κατηγορίας, μπορεί να προσληφθεί ας πούμε, και να αναλάβει σύντομα υπηρεσία. Για να γίνεις οδηγός στο τρένο, δεν γίνεσαι από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλεις 6 με 8 μήνες. Το ίδιο και για σταθμάρχης. Για ρυθμιστής πρέπει να έχεις μια προϋπηρεσία και μετά να γίνεις. Δεν γίνεσαι δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτές οι εξειδικευμένες. Λείπουν 850 εργαζόμενοι σε σύνολο πώς. Κανονικά το οργανόγραμμα με το οποίο, αν θέλετε, έχουμε ενστάσεις για το πώς είναι φτιαγμένο, αλλά τέλος πάντων, έχει 3.128 θέσεις και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 2.300 άτομα. Και προσέξτε. Είναι ένα στους τέσσερις λοιπόν. Ναι, και προσέξτε τώρα και κάτι άλλο. Εάν το βάλουμε κάτω. Το οργανόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει το 19. Ναι, έχει πάρει εφέ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς η ημερομηνία. Είναι σχετικά είναι πρόσφατο. Κυβέρνησης, δεν είναι. Ναι, είναι πρόσφατο έτσι, το οργανόγραμμα. Ήταν τον Ιούνιο, νομίζω, κιόλας του 19. Τι σημαίνει στις βάρδιες όμως, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας και εμείς. Τι σημαίνει μείον 850 εργαζόμενοι. Σημαίνει ότι μπορεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλέψει και 30 μέρες συνεχόμενα. 30 συνεχόμενα. Ναι. Να σας πω κάτι, α το δούμε αλλιώς. Ας πούμε ότι στον μήνα δουλεύει 15 και 15 και στη μέση παίρνει ένα ρεπό. Και τι έγινε, ξεκουράστηκε. Και προσέξτε, εδώ μιλάμε για βάρδιες και μιλάμε για βάρδιες όπου. Να πούμε για τους οδηγούς. Οι βάρδιες δεν είναι, είναι κυλιόμενο, εναλλασσόμενο το ωράριο. Δηλαδή, η πρώτη πρωινή που λέμε μπορεί να είναι στις 10, η επόμενη είναι στις 8, η επόμενη είναι στις 7, η επόμενη είναι στις 4. Δεν έχεις μια εβδομάδα να δουλέψεις 6-2. Δεν έχεις μια εβδομάδα απόγευμα να δουλέψεις 2-10. Κάνεις διακοπή, ξαναδουλεύεις. Όχι, είναι και κυλιόμενο το ωράριο μέσα στην εβδομάδα με τις πρωινές ή τις βραδινές. Μην μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος. Απλώς υπάρχει μια. Αυτό πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη κόπωση στο προσωπικό, η οποία συμβαίνει τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Δεν ξεκίνησαμε φέτος αυτό το χάλι, ας το πούμε. Γιατί, αν θέλετε την άποψή μου, για χάλι μιλάμε. Όταν μιλάμε ότι έχουμε φτάσει. Να κάνουμε, οι οδηγοί αυτό έχουν φτάσει σε 120.000 ώρες υπερορίες. 120.000 ώρες. Το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Στη δεκαετία μιλάμε για 1.000.000 ώρες. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Όμως κάνετε τις διαιρέσεις, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Έχουμε δουλέψει. Και γιατί δεν γίνονται. Γελάω τώρα για να μην κλάψω, έτσι. Τι σας λένε, γιατί δεν γίνονται αυτές οι προσλήψεις. Λοιπόν, εδώ εγγίξατε τη ρίζα του προβλήματος. Διότι πολύ απλά όλα λειτουργούν πάνω σε μια σχέση κόστους-οφέλους. Καταλάβατε, γιατί να προσλάβω νέο προσωπικό. Έχω υπερεντατικοποίηση της εργασίας με αυτούς εδώ που έχω, δουλεύουν νύχτα μέρα σαν τους σύλλοτες και πάει το σύστημα. Μέχρι να καταρρεύσει. Αυτό. Και άμα κρασάρει το σύστημα. Μέχρι να καταρρεύσει. Πάμε και όπου βγει, δεν είναι τυχαίο που υπόθηκε τελικά. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε και τα άλλα θέματα, κύριε Γουρτή. Για τα θέματα ασφάλειας, ποια είναι η κατάσταση. Γιατί βλέπουμε θέματα τα οποία τα έχετε αναδείξει με τα τούνελ, τις πινακίδες εξόδου. Τι ακριβώς συμβαίνει στα τούνελ. Για το μετρό μιλάμε τώρα. Για το μετρό. Μιλάμε για τις σύραγγες του μετρό. Γιατί στο κομμάτι της σύραγγας Μοναστηράκη Αττική. Υπάρχουν σημάνσεις. Okay, μέχρι εδώ. Πάμε τώρα στα άλλα. Εκεί έχουν άλλα προβλήματα, βέβαια, θα τα πούμε μετά. Ξεκινάμε με αυτό το ζήτημα
τις πινακίδες εξόδου κινδύνου. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτοφωτιζόμενες πινακίδες. Εάν ομιγέννητο σβήσουν τα φώτα, στην τελευταία βροχή έγινε διακοπή ρεύματος. Πριν 25 μέρες, πόσο ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείσαν τα φώτα, έμεινε το τρένο μέσα στο πουθενά που λέμε. Υπάρχουν 1200, ένα τρένο γεμάτο 1200 άτομα. Να πούμε χίλια. Δεν έχει κάτι εφεδρικά συστήματα. Για ρεύμα. Εφεδρικά συστήματα στην τελευταία βροχόπτωση, το κέντρο ελέγχου λειτουργίας στην Ειρήνη που λέμε της γραμμής 1, έπεσε σηματοδότηση, σβήσαν όλα, δεν είχαμε UPS, δεν είχαμε μπαταρίες, δεν το είχε ελέγξει ποτέ κανένας. Να κάνει ρε παιδιά, ωραία, κλείνουμε το βράδυ την κυκλοφορία, κάντε ένα backup το σύστημα, ρίξτε το. Δουλεύει, δεν δουλεύει, το ελέγχει κάποιος. Ένας έλεγχος. Μα δεν υπάρχει, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει. Με τόσες ελλείψεις το προσωπικό. Δεν υπάρχει κάποιος προσωπικό να πάνε το ελέγξει. Προφανώς. Εντάξει, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είναι προφανές. Τώρα... Δηλαδή, είχαμε μείνει στο ότι μένει ένα σειρμός ομιγέννητο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ομιγέννητο. Λόγω διακοπής. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ένα σειρμός δεν θα μείνει ένας. Αν πέσει το ρεύμα, σταματήσουν όλα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μέσα στη γραμμή υπάρχουν 16 τρένα. Επί 1000 άτομα το καθένα να σας βάλω. Με μια 16.000 κόσμος υπάρχει ανά πάσα στιγμή μέσα σε μια μαύρη σωλήνα που δεν ξέρουν πού να πάνε τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι πινακίδες. Ναι. Και προσέξτε το τι έγινε. Δείτε το ατύχημα στα Τέμπη. Ποιοι σκοτώθηκαν πρώτοι? Οι μηχανοδηγοί. Μετά από 2 δευτερόλεπτα σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας, έτσι. Αλλά οι πρώτοι που βγήκαν off, ας το πούμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε λίγο τεχνικά, αλλά κακώς για τους ανθρώπους. Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι. Αν ο εργαζόμενος, ο οποίος έχει τις γνώσεις για να δώσει. Για να καθοδηγήσει δηλαδή. Τον κόσμο να βγει έξω, αν αυτός ο άνθρωπος πάθει κάτι. Και δεν μιλάμε για σύγκρουση. Άνθρωπος είναι. Παθαίνει μέσα στο μπορεί να λιποθυμήσει. Δεν υπάρχουν πινακίδες, δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει λοιπόν σήμανση να μπορέσουν να βγουν προς την έξοδο. Να τους δείξει την έξοδο. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα. Ένας επιβάτης, γιατί εδώ τώρα εγώ μπορεί να είμαι οδηγός και να ξέρω πού είμαι και πού βρίσκομαι. Ένας επιβάτης δεν ξέρει πού βρίσκεται. Δεν ξέρει καν αν το τρένο πήγαινε προς τη μία κατεύθυνση ή την άλλη. Πού καθότανε. Μπορεί να ήταν όρθιος. Ξέρετε, υπάρχει προσανατολισμός μέσα σε ένα τελείως σκοτεινό χώρο. Και. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τόσο δύσκολο να πάνε να βάλουν πινακίδες φωτεινές. Να σας πω μια προφορική απάντηση που πήρα. Δεν επιβεβαιώνεται βέβαια, αλλά την πήρα αυτή την προφορική απάντηση. Δεν μας υποχρεώνει ο νόμος. Δεν υποχρεώνει ο νόμος να έχουν φωτεινές σημάνσεις εξόδου κινδύνου. Πήρα αυτή την απάντηση έτσι σε ένα διάλογο. Λοιπόν, το θέμα είναι. Γίνει και αυτό ένα θέμα. Ναι. Ξανά να καταλάβω. Φωτεινές ενδείξεις κινδύνου από το τρένο, από τη γραμμή έξω, θα φύγουν μόνοι τους από τη γραμμή επιβάτες μέσα σε ένα τούνελ να πάνε κάπου. Γιατί μιλάμε για πράγματα που μπορεί να είναι σπάνια. Αλλά μπορεί να συμβεί. Τι για το ρεύμα, δεν είναι καθόλου σπάνιο. Μπορεί να συμβεί. Ναι, αλλά επανέρχεται φαντάζομαι. Έχει μπει κάτι το εφεδρικό. Τι εφεδρικό, σα είπα. Δεν καταλάβω να μην είναι. Έπεσε βροχή και σβήσαν τα πάντα. Στο κέντρο ελέγχου. Άρα μένουν εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και όχι μόνο στην περίπτωση διακοπή ρεύματο, αλλά μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο. Σεισμού μπορεί να γίνει σε σεισμογενή χώρα και να πέσει το σύστημα ολόκληρο. Δεν μιλάμε για πιθανότητα. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Άρα δεν μπορούν να βρουν το δρόμο διαφυγής τους, έτσι. Ναι. Άρα συνθήκες πανικού μέσα στις. Μέσα στις σύραγγες, ναι. Και τώρα, να σας πω, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Μισό λεπτάκι. Πείτε μου. Πάμε από τη σήμανση. Αυτές. Η έξοδος κινδύνου που υπάρχει, έτσι. Τις έχετε τσεκάρει? Όχι. Έχουμε αναφορές από συναδέλφους μας ότι σε κάποιες έχουν μπει και λουκέτο για να μην μπαίνουν. Παιδιά γκράφιτι τέλος πάντων που θέλουν να. Και έχουν κλειδώσει τις εξόδους κινδύνου. Ναι. Είναι κλειδωμένες αυτή τη στιγμή. Έχουμε αναφορές. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει αυτοψία η Επιτροπή. Εντάξει, γιατί. Να εξηγήσω και κάτι ακόμα, μια παρένθεση εδώ πέρα. Στην Επιτροπή είμαστε 7 άτομα, έτσι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Και προφανώς ο καθένας έχει αναλάβει ένα ρόλο. Έχετε καταγγελίες ότι. Έχουμε καταγγελίες από συναδέλφους, ρε παιδιά, έχουν κλειδώσει τις εξόδους κινδύνου για να μην μπαίνουν γκράφιτι. Και άμα θέλουν να φύγουν. Άρα θα είναι και κλειδωμένες. Κλειδωμένες. Ότι τις βρίσκουν. Δεν θα μπορούν να φύγουν γιατί θα είναι κάποιες κλειδωμένες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αναφορές για το συγκεκριμένο, κυρίως στη γραμμή 1. Έτσι. Τι άλλα προβλήματα έχουν αυτές? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για να μην το λέω με την άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναπτύσσουμε εδώ. Αλλά είναι καλό να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν γίνεται προληπτική συντήρηση σε κανένα, σχεδόν σε κανένα υποσύστημα, ας το ονομάσουμε. Τα τρένα. Έχουμε 40 ετών τρένα στη γραμμή 1. Εντάξει. Κάποια ξεκίνησε εδώ και καλά, ανακατασκευή κτλ. Ναι, αλλά 40 ετών τρένα έχουμε ξυλώνουμε από κάποια άλλα ανταλλακτικά για να τα βάλουμε. Ξυλώνουμε από εδώ, να βάλουμε από εκεί. Ξυλώνουμε από εκεί, να βάλουμε από εδώ. Παροπλίζουμε σειρμούς και αυτό γίνεται και στο μετρό που έχει πιο καινούριους σειρμούς.
Εντάξει, πάλι είναι 20 ετών. Ένα τρένο 20 ετών δεν θεωρείται και πολύ παλιό, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που ξυλώνουμε από τη μια μεριά για να ράψουμε από την άλλη. Και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι πάμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον σωστά. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, όχι σήμερα. Σήμερα αναδείχθηκε το πρόβλημα μετά το ατύχημα. Εμείς, σαν η Επιτροπή. Έχω δει για παράδειγμα στο μετρό τις πόρτες να μην ανοίγουν και να είναι ένα γολυβλάβι. Και εκεί που είναι επιβάτες στο στριμπό μέσα, να μην ανοίγουν οι πόρτες. Αυτό γιατί συμβαίνει. Συνήθως είναι κάποια πόρτα, εννοείται. Κάποια, δύο, τρεις. Αλλά αυτό γίνεται συνέχεια και σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, να σας πω γιατί. Δεν έχουν πάρει, από ό,τι μου έχουν κάνει πάλι καταγγελία εργαζόμενοι, δεν έχουν πάρει μοτέρ για τα drive, γιατί είναι με μοτέρ οι πόρτες, κυρίως στο μετρό τα τέτοια, έτσι. Λοιπόν, πάθαινουν βλάβη και δεν έχουν πάρει μοτέρ. Τα δικά μας τα τρένα τα παλιά έχουν άλλα προβλήματα, είναι πνευματικές οι πόρτες τέλος πάντων, οι οποίες παθαίνουν βλάβες, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά μετά από 40 χρόνια. Κάνουν πατέντες η τεχνική. Όταν λέτε πνευματικές, συγγνώμη, γιατί θέλετε. Δουλεύουν με αέρα. Δουλεύουν με αέρα. Οι άλλες είναι ηλεκτρικές, δουλεύουν με μοτέρα, ας πούμε. Έτσι. Να σας πω τώρα, δεν γίνεται καταρχήν αυτό που σας είπα, προληπτική συντήρηση. Ένα τρένο είναι ένα πολύπλοκο ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα. Λοιπόν, και δεν γίνονται προληπτικές συντήρησεις όπως πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω τι γίνεται στις γραμμές. Πώς ελέγχονται, δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχουν φύλακες γραμμής που υπήρχε παλιά να ελέγξουν τη γραμμή, αν ακούγανε κάτι, αν βλέπανε κάτι, αν είχαν χαλαρώσει κάποια στριφόνια που λέμε κτλ. Υπάρχει. Εντάξει, έχει ανακατασκευαστεί η γραμμή, οκ, okay, αλλά παρόλα αυτά θέλει έλεγχο. Ποιος κάνει αυτόν τον έλεγχο. Πείτε μου τι θέλετε να σας πω, δηλαδή. Μερικές φορές μπορώ να σας πω δεν έχουμε αρχή, μέση και τέλος σε μερικά ζητήματα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέρα από αυτό, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Ναι. Έχει γίνει κάποια άσκηση. Δηλαδή, ζούμε σε συγκεκριμένες. Με χτυπήσατε εκεί που πονάω. Τι, δεν έχει γίνει καμία άσκηση ούτε με την πυροσβεστική ούτε με το ΕΚΑΒ. Ποτέ. Εγώ είμαι 20 χρόνια και μου έχουν δείξει μια φορά ότι από εδώ είναι εξόδου κινδύνου. Αυτό το βρίσκω και μόνος μου. Στη γραμμή είναι τουλάχιστον που είμαι. Δηλαδή στο μετρό δεν έχει γίνει άσκηση. Από όσο ξέρω, όχι. Αυτό είναι συνολικό σύσταση. Τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν έχει γίνει, θα το ξέρα σαν επιτροπή. Εντάξει. Και υπάρχουν και ελλείψεις στην πυροσβεστική, έτσι. Και η πυροσβεστική δεν μπορεί να διαθέσει άνθρωπος. Δηλαδή, άμα πιάσουμε όλη την αλυσίδα του πράγματος. Το ΕΚΑΒ δεν έχει κόσμο, η πυροσβεστική δεν έχει κόσμο, εμείς δεν έχουμε κόσμο. Η εναέρια κυκλοφορία, σας είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι δεν έχουν κόσμο. Αυτό το πράγμα τα όλα. Είναι χρήσιμο το θέμα των ανθρώπων και μετά τα συστήματα και βέβαια η άσκηση. Να μην έχει γίνει μια άσκηση έκτακτη της ανάγκης. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φυσικά. Η γραμμή έχει πεσήματα που λέμε, δηλαδή έχει στραβώσει σε κάποια σημεία. Πάμε σιγά σιγά με το τρένο, να μην εκτροχιαστούμε. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αυτό πάντως που πρέπει να το τονίσουμε, να δείξουμε και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι έχουμε ένα ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς, εντάξει, όπου υπάρχουν περιπτώσεις όπου οδηγοί έρχονται άρρωστοι να οδηγήσουν, διότι εάν αρρωστήσουν, δεν θα πληρωθούν. Εντάξει, θα πληρωθούν μετά από 2 ή 3 χρόνια, δεν θα προσμετρηθούν τα ένσημά τους. Και ξέρετε που καταλήγουμε. Έρχονται άνθρωποι άρρωστοι να οδηγήσουν. Μάλιστα. Έτσι, να σας πω και ένα τελικό ενδεικτικό. Οι οδηγοί, επειδή ήταν μια ειδικότητα που είχε πάρα πολλούς. Κουβαλάμε περίπου 7.500 επιβάτες στη βάρδιά μας. Μας απέλυαν στα 56. Παράδειγμα να καταλάβετε. Και δεν θέλω να πω τώρα σε δικά μας συντεχνιακά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λειτουργώντας η στασή και άλλες υπηρεσίες τελικά, όπως είδατε, στο πλαίσιο του κόστους ωφέλους, αρχίζουμε και κάνουμε εκτόσεις. Αρχίζουμε και κάνουμε εκτόσεις στην ασφάλεια, αρχίζουμε και κάνουμε εκτόσεις στη συντήρηση, αρχίζουμε και κάνουμε εκτόσεις στο ένα, στο άλλο και αυξάνουμε κατακόρυφα τις πιθανότητες να έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Αυτό. Κύριε Γουρτή, σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ, πολύ. Να είστε καλά. Είναι καλή πάρα, πολύ, πάρα πολύ σοβαρά αυτά που μας είπατε. Για τους θεατές σας, απλώς να ξέρετε ότι η Επιτροπή θα ετοιμάσει μια αναλυτική έκθεση και θα τη δημοσιοποιήσει με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ξεκινάμε πάντως, από αύριο ήδη και οι 7. Και καιρό έχετε επισημάνει αρκετά πράγματα τα οποία δεν σας ακούνε όμως. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε.